Ακόμα μια χρονιά, ακόμα μια φορά, ακόμα μια στιγμή, είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί. Στο τέλος, αυτό το όλοι μαζί θέλει και ο Θεός μας. Γι' αυτό ήρθε κάτω στη γη. Ήρθε να μας βρει έναν μόνο του, αλλά να μας μαζέψει και να μας φτιάξει όλους μία οικογένεια. Και μάλιστα αυτή η οικογένεια που μας έφτιαξε, που είναι η Εκκλησία μας, μας έδωσε να έχουμε συγγενείς, αλλά συγγενείς που δεν μας ξεχνάνε και στη γη και στον ουρανό. Αποτελούμε λοιπόν ένα σύνολο όλοι μας. Τι σύνολο? Οικογένειας. Να έχουμε το Χριστό μας, να έχουμε το Θεό μας στην Αγία Τριάδα, που κι αυτοί είναι τρία πρόσωπα, αλλά ασυγχύτως ενωμένα σε έναν Θεό. Να έχουμε τη μάνα μας την Παναγιά και μετά να έχουμε φίλους και αδελφούς, Αγίους, Αγγέλους, Αρχαγγέλους, προφήτες, Αποστόλους, μάρτυρες, άνδρες, γυναίκες, παλιούς Αγίους, νεότερους Αγίους. Μέσα σε αυτούς τους Αγίους είναι ένας από αυτούς και ο δικός μας Άγιος, του παππούλι μας ο Άγιος, είναι ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης. Κάθε φορά που τον σκέφτομαι και με τη δικιά σας βοήθεια τον έχουμε έξω εκεί στην είσοδο, ολόκληρον μαζί με το λιοντάρι του. Και κάθε φορά, συγχωρέστε με που θα το πω, που μπαίνω και βγαίνω στον ναό, τον ασπάζω με τον φυλάω. Γιατί από τότε που πήγα και γνώρισα και εγώ τον γέροντα, τον παππούλι μας, τον υπέροχο παππούλι, τον Ιεροχρυσόστομο, ένιωσα και εγώ ότι είμαι ένα κομματάκι, ένα σόι και εγώ από αυτό το σόι, την οικογένεια, την παρέα σας. Νιώθω κι εγώ παιδί του Γεροχρυσόστομου και τον είδα προχτές σε κάτι βιντεάκια να βγαίνει από το νοσοκομείο και είπα, αυτό το λιοντάρι σιγά μην δεν έβγαινε από το νοσοκομείο, αν υπήρχε περίπτωση. Και μάλιστα έμαθα ότι ήθελε να βγει και πριν την ώρα του. Τόσο λιοντάρι είναι. Κι ας είναι δυόπιθα μέσα άνθρωπος, έχει καρδιά, έχει ψυχή, έχει τρέλα που ακουμπάει από τη γη και φτάνει μέχρι τον ουρανό. Πόσο τυχεροί είστε όλοι σας που τον έχετε γνωρίσει τόσο καλά και κάποιοι ακόμα καλύτερα. Και πιστέψτε με, αν ο Θεός μου έλεγε από αυτούς που γνώρισες στη ζωή σου όλη μέχρι τώρα, κρατάς πέντε, ποιους θεωρείς εσύ τους πιο σπουδαίους, πιστέψτε με, τον Γεροχρυσόστομο θα τον κρατούσα στους πέντε μέσα, ναι. Γιατί ο Γεροχρυσόστομος μας δείχνει πώς πρέπει να είναι ο χριστιανός, πώς πρέπει να είναι ο κληρικός και πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού. Και με την καθαρότητα της καρδιάς του και της ψυχής του, αλλά και με την αγάπη του που έχει, η οποία αγκαλιάζει και αγαπάει
χωρίς διακρίσεις, ούτε χρώματος στο δέρμα, ούτε καν πίστης στην ψυχή, τόνιωσα αυτό να τον προσκυνάνε και να του φυλάνε το χέρι και οι Ρωμινοί και οι Άραβες και οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί. Και λέω, τούτος εδώ ο άνθρωπος που όταν παίρνει φόρα μοιάζει με λιοντάρι και όταν αφήνει την καρδιά του να ταπεινωθεί μοιάζει με άκακο αρνάκι και μικρό παιδάκι. Ένα να ξέρετε, δεν ό,τι αρρώστιες κι αν τον βρουν, δεν θα μπορέσουν να τον βάλουν εύκολα από κάτω. Γιατί έχει ψυχή, μωρέ, και καρδιά. Και όσοι βασανιζόμαστε και βασανίζεστε από αρρώστιες, ένα να ξέρετε, ότι η ψυχή και η καρδιά, αν βάλει και πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Και επειδή τώρα βλέποντας και όχι ακόμα ακούγοντας βόμβες, άρχισε να μας πιάνει κι άλλος φόβος, καινούριος τούτος εδώ, ότι πέφτουν βόμβες εύκολα, μου λέει κάποιος σήμερα. Είδες, παπά, πόσο εύκολα πέφτουν οι βόμβες. Του λέω, βόμβες είναι αυτές, για να πέφτουν είναι. Όταν δεν έχει μυαλό ο άνθρωπος και θέλει να καταστρέφει και όχι να οικοδομεί και να φτιάχνει όμορφα. Θέλει να φέρει τη μαυρίλα, τη σκοτεινιά και την καταστροφή. Όταν έχει βάλει αφέντη στο μυαλό του και στα συμφέροντά του το διάβολο και όχι τον Θεό. Και είπα, σκεφτόμενος τη σημερινή ακολουθία, ο Χεροχρυσόστομος, τις βόμβες, τα όπλα, τον πόλεμο, τον φόβο, τον ζει δεκαετίες τώρα. Ποια είναι όμως η μαγιά του? Ότι δεν έφυγε από εκείνον τον τόπο. Δεν έφυγε από εκείνον τον τόπο. Ούτε μια μέρα τον βλέπετε οι κοντινοί φίλοι του και συνεργάτες, ότι για να τον πείσετε να φύγει από εκεί, μια, δυο, τρεις, πέντε μέρες να πάει σε γιατρό, πόσο κόπο βάζετε για να τον πείσετε. Γιατί αγάπησε τον τόπο εκείνο, τους Αγίους του, τους ανθρώπους, το έργο του και δεν σκιάζεται, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι δεν σκιάζονται, δεν φοβούνται, δεν τους νοιάζει. Αυτό σημαίνει πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Να μη σκιάζεσαι, να μη φοβάσαι, να μην υπολογίζεις τι θα γίνει αύριο. Το αύριο, να το ξέρετε, είναι του Θεού. Γι' αυτό ζήστε το σήμερα σαν να μην χρειάζεται να υπάρξει αύριο. Αφήστε το στα χέρια του Θεού. Ένα είναι σίγουρο, ότι και αύριο θα βγει ο ήλιος. Όχι, θα βγει ο ήλιος. Θα βρέξει, θα χιονίσει, θα φυσήξει, θα δροσίσει, θα ζεστάνει, αλλά δεν θα σταματήσει το φως να βγαίνει, ο ήλιος να έρχεται
οι Άγιοι να υπάρχουν και ο Θεός να είναι εδώ. Όχι. Όχι, ένας έμεινα. Ο Θεός να σας ευλογεί. Παναγία μας να συσκευάζει και να συσκευάζει όλο το εκκλησίασμα και την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Εύχομαι από την έρημο του Ιορδάνου και από τα Πανάγια προσκυνήματα να σας δίνει ο Θεός πάνω απ' όλα υπομονή και να μας δίνει υπομονή, δύναμη και υγεία. Εγώ πέρασα, επέτρεψε ο Θεός και πέρασα μια μεγάλη δοκιμασία. Άντε και βοήθεια του Θεού, ξαναγύρισα πάλι στο μοναστήρι μου και ό,τι πει ο Θεός για μένα αλλά και για όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους σας καλή Σαρακοστή, να υπάρχει ειρήνη, να διώξει ο Θεός τον πόλεμο, γιατί είναι κρύο αμεγάλο, ορθόδοξη, να αλληλοσκοτώνονται. Ορθόδοξοι να γίνονται πρόσφυγες, όπως έγιναν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία άτεκα. Έτσι και αυτοί φεύγουν από τα σπίτια τους και αυτοί είναι ρημαδιά. Ανοίξτε την αγκαλιά σας όπως την ανοίξατε, γιατί παρακολουθώ τις ειδήσεις και πραγματικά μπράβο και στην Πολωνία και σε άλλα κράτη στη Ρουμανία και στην Ελλάδα μας. Ο κόσμος άνοιξε την αγκαλιά του στους πρόσφυγες. Έτσι, να ανοίξει και ο Θεός την αγκαλιά του σε εμάς και θα γίνει έλεος να μην δοκιμάσουμε μεγαλύτερες δυσκολίες, γιατί τα δύσκολα έρχονται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, Πάτερ μου, για την τιμή που μου κάνατε να συνδεθείτε μαζί μου εδώ στην έρημο. Πάντω και σε παρακολουθώ και τώρα με αυτό που έγινε, με αυτό το καημένο το παιδί που βγήκε πρωτοστάτης και μίλησε δίκαια και καλά και με πολύ αγάπη. Να είστε καλά όλοι σας, καλή Σαρακοστή. Είσαι λεβέντης και σε θέλουμε πολλά χρόνια ακόμα, κανόνισε. Όχι, δεν σ' αφήνουμε. Δεν γλιτώνεις, δεν σ' αφήνουμε να φύγεις. Να ξέρεις. Υπογραφές δεν βάζουμε ακόμα. Να είστε καλά. Αν και αυτό όταν έκανα την επέμβαση, έχω χρόνο για 2 λεπτά ακόμη. Όσο θέλεις. Όταν έκανα την επέμβαση πριν έρθω στην Ελλάδα και έφυγα, έλαβα να πάρω με το ελικόπτερο να πάρω σε Εβραίους κάτι που λένε το Ιππέρα, στο μεγάλο νοσοκομείο και μιλήσανε αυτός ο καθηγητής, ο Φαρούκ, με τον κύριο Γινό και ήταν και ο Μοχάμετ του δίπλα στην επέμβαση και είδα φως πολύ και πατέρες πεθαμένους πάρα πολύ γλυκούς και με το Θεοδόσιο της Μηχαηλίας και τον Αφινό και τον Μελέτη και τον Ανού και τον Παύλο και άλλοι πολλοί και λέγανε καλώς τον Χριστόστομο, καλώς τον χαρούμενοι. Εγώ έβλεπα μόνο Θεός και πρόσωπα, τίποτα άλλο. Και ήτανε και ο ηγούμενας Άγιος Άγιος Σαραφήμενας Άγιος Άγιος Πέπαντο ήταν, δεν ξέρω εγώ. Και αυτός μόνο ήταν λίγο προβληματισμένος και όλο γίνεται με τα αναγκύπτος αυτός παρά όλα τα γεγονότα του. Για μια στιγμή, εγώ λέω πού είναι, τι είναι εδώ, τι. Καταλαβαίνω σαν να έπιασε από το χέρι στο μπράτσο και λέει στάνει, λέει, έχει δουλειές. Και συνήθω, επανήλθα πάλι. Και έλεγα, έχω δουλειές. Λέει ο καθηγητής του Μοχάμετ, του λέει, τι λέει, γιατί μιλούσε ελληνικά. Τι λέει, του λέει, ότι έχει δουλειές. Έλεγε, γιατί μας έφυγε και γύρισε, έχει δουλειές ακόμη, λέει, να κάνει. Αυτό που είχε πει μια φορά, είχα πει σε μια εκπομπή του Κώστα του Χαρδαρέλα, που λέει οι ψυχές φεύγουνε και βλέπουνε τα πάντα, δεν βολάνε και μετά δεν επιτρέπει ποιος και γυρίζουν. Έτσι έγινε και για μένα, λέει, και δουλειές. Τώρα για τόσο που έδωσε χρόνο ο Θεός, να είναι ευλογημένο το όνομά του και τότε ευχαριστώ και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μου συμπαραστάθηκε και ήταν δίπλα μου. Και το φω και τη βένα και τη λιώνα με στο καμένο που
μπορούσα να κουνηθώ από τους πόρους και να φέρνω άκουρα για πόρους, λυπόμο, αλλά δεν είχα δοκιμάσει και του δοκίμασα να μην δοκιμάσει άνθρωπος τους πόρους. Ούτε και εσείς και να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σ' αγαπάμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Καλή σαν Αγκοστινάρτη. Αμήν, αμήν παππούλη μου, καλέ μου παππούλη. Την ευχούλα σου. Πατήρ Χρυσόστομος πήγε λέει και ήρθε. Γιατί του είπε ο Θεός ότι έχει έργο ακόμα. Εμείς άμα βρεθούμε εκεί θα πει ούτε εδώ σε θέλουμε, ούτε εκεί έχει έργο να κάνεις. Κανονίστε, δεν θα μπαίνουμε ούτε εκεί ούτε εδώ πάλι πίσω. Να είμαστε καλά λοιπόν. Αυτή τη Σαρακοστή έλεγε ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς και τελειώνω. Όταν το ρώτησαν, αν ακούσετε ότι έρχεται πόλεμος, τι θα κάνεις γέροντα, τι υπέροχη απάντηση, θα πάω να κάνω μία λειτουργία για να μιλήσω στο Θεό και στους Αγίους. Αυτό να κάνουμε αυτές τις μέρες. Μην το βλέπουμε το θέαμα ωραία στην τηλεόραση σαν να είναι ένα σύριαλ. Πόσα σπίτια γκρέμισαν, πόσους ανθρώπους σκότωσαν, πόσα τάγκ ξανατινάχθηκαν, πόσες βόμβες έπεσαν. Δεν είναι σύριαλ ο πόνος και το αίμα. Να κάτσουμε να γονατίσουμε και να μάθουμε και το μάθημά μας. Και το μάθημα είναι αγάπη, 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 ταπείνωση και υπομονή. Αυτό είναι το μάθημα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Και κυρίως αφήστε τους φανατισμούς. Οι φανατισμοί του καθενός γεννάνε τους πολέμους. Μαζεύονται πολλοί φανατισμοί και τους βλέπει ο διάβολος και λέει ευκαιρία είναι τώρα να σπείρω πόλεμο. Αγάπη. Δεν υπάρχει για το χριστιανό κανένας απέναντι. Ούτε οι άθεοι είναι απέναντι. Και αυτοί οι άνθρωποι του Θεού είναι. Και ρωτήστε με εμένα να σας πω πόσοι από αυτούς που θεωρούνται μέσα τους άπιστοι έρχονται και γονατίζουν και εξομολογούνται καλύτερα από όλους μας. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μωρέ μια εικονίτσα από τις Αγίες του τόπου μας εδώ. Την Αγία Κυλίνα που είναι λίγο πιο πέρα, την Αγία Κυράνα που ήταν φίλη και την Αγία Χάγη. Τρεις φίλες κοριτσάκια της περιοχής που μαρτύρησαν. Να είμαστε καλά και να είναι και ο γέροντας καλά. Διευχώ το Αγίου Πατρόσιμο, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.